Γεια σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Σήμερα θα μιλήσουμε για τον θυλασμό και για τη δική μου απόφαση να κάνω αντλήσεις όταν γεννήσω, να κάνω αποκλειστικές αντλήσεις για το μωρό μου. Θα ξεκινήσω λοιπόν να σας πω λίγο για την πρώτη μου εμπειρία, γιατί είμαι δεύτερη φορά τώρα έγκυος. Όσες δεν με ξέρετε, έχω άλλο ένα παιδάκι, είναι 6,5 χρονών τώρα. Στην πρώτη μου λοιπόν εγκυμοσύνη δεν είχα ενημερωθεί καθόλου για το θυλασμό. Καθόλου δεν είχα ενημερωθεί για τίποτα βασικά, όχι μόνο για το θυλασμό, για τίποτα δεν είχα ενημερωθεί. Με αποτέλεσμα να αποθυλάσω περίπου στο δίμηνο, τριμηνό από όταν γέννησα. Και αυτό λόγω κακών οδηγιών και κακών πρακτικών που είχα λάβει. Και από το μαιευτήριο και μετά δεν διάβασα καθόλου, δεν είχα δική μου μαία, δεν ασχολήθηκα καθόλου. Οπότε έκανα πολύ λάθος κινήσεις και με οδήγησαν στον αποθυλασμό. Μου έδωσαν κιόλας, αφού αποφάσισα να αποθυλάσω, μου έδωσαν και το χάπι, το οποίο δεν ήξερα καν ότι έχει απαγορευτεί σε τόσες χώρες στην Ευρώπη, δεν ήξερα καν ότι έχει τόσες παρενέργειες, δεν θα το είχα πάρει καν, και τη στιγμή που σχεδόν το στήθος μου είχε σταματήσει να παράγει, θα το είχα αφήσει να αποθυλάσω φυσιολογικά, φυσικά, και να μην ασχοληθώ καθόλου και με το χάπι. Αν είστε σε φάση που δεν θέλετε να θυλάσετε για τον όποιο λόγο και θέλετε να αποθυλάσετε σε οποιαδήποτε φάση και αν είστε, τη λοχεία σας ή και μετά, αυτό που θα σας έλεγα εγώ είναι να διαβάσετε το πώς μπορείτε να αποθυλάσετε φυσικά, να μιλήσετε ίσως με μια σύμβουλο θυλασμού, να κάνετε ένα ραντεβού και να σας καθοδηγήσει με τον τρόπο το σωστό του αποθυλασμού και όχι με πρακτικές του 1950, να δέσετε το στήθος σας, να πάρετε το χάπι, να δεν ξέρω εγώ τι άλλο να κάνετε, το οποίο είναι κακοποιητικό και για το σώμα σας και για το στήθος σας και φυσικά μπορεί να σας δημιουργήσει την όποια παρενέργεια, μαστίτιδα ή οτιδήποτε. Σίγουρα μία ειδικός και ειδικός είναι η σύμβουλος θυλασμού, όχι ο παιδίατρος, όχι ο γυναικολόγος σας, εκτός αν ο παιδίατρός σας είναι και σύμβουλος θυλασμού. Συνήθως είναι αρκετά ανενημέρωτοι γύρω από το θυλασμό, οπότε δεν έχουν να σας δώσουν τις σωστές συμβουλές. Μία λοιπόν πιστοποιημένη σύμβουλος θυλασμού είναι η κατάλληλη για να σας βοηθήσει και να θυλάσετε και να αποθυλάσετε. Αφού λοιπόν αποθύλασα τόσο γρήγορα στο πρώτο μου παιδί και αυτό γιατί ο Φίλιππος ήταν προώρος, το στήθος δεν μπήκε καθόλου, το ΙΕΣΟ ήταν πάρα πολύ αντίθετο τότε με τα προώρα να θυλάζουν, δεν ήξερα καν ότι έχω το δικαίωμα να τον θυλάσω όσο ήταν στη μονάδα, φυσικά και το έχετε. Να το γνωρίζετε, αν έχετε ένα προωράκι σίγουρα μπορείτε να το θυλάσετε στη μονάδα, δεν το γνώριζα εγώ καθόλου. Μου είπαν λοιπόν να αντλώ, δεν μου μίλησε κανένας για τον τρόπο με τον οποίο θα αντλώ, για το σωστό θύλαστρο, για τη σωστή χωάνη, για τις σωστές ώρες, με αποτέλεσμα να αντλώ όποτε απλά ένιωθα το στήθος μου πρεσμένο, για λίγο μέχρι να ανακουφιστώ και να το αφήνω. Αυτός λοιπόν ήταν ο τρόπος που αποθύλασα κιόλας. Ουσιαστικά αυτό που έκανε ήταν να αποσυμφορώ το στήθος κάθε φορά που το ένιωθα βαρύ και να το αφήνω. Αυτός είναι και ο τρόπος να αποθυλάσετε, δηλαδή αν νιώθετε το στήθος σας βαρύ, αποσυμφορείτε λίγο με το χέρι ή με ένα θύλαστρο και το αφήνετε. Δεν το γνώριζα τότε ότι με αυτόν τον τρόπο εγώ ουσιαστικά μειώνω την παραγωγή μου, την μείωσα, την ελαχιστοποίησα και τελείωσε για μένα το κομμάτι και το ταξίδι του θυλασμού χωρίς να έχω καταλάβει πώς. Μετά από αρκετό καιρό και μετά από αρκετή ενημέρωση και διάβασμα κατάλαβα το πώς αποθύλασα. Τώρα λοιπόν που είμαι έγκυος στο δεύτερο παιδί, εδώ και κάνα χρόνο είχα μπει σε ένα Facebook group που είναι του Πανελλήνιου Εθελοντικού Συνδέσμου Υποστήριξης του Μητρικού Θυλασμού και στην αρχή είχα μπει για τρολάρισμα. Είχα μπει για να κράξω μανούλες. Μετά συνειδητοποίησα ότι δεν είναι η κλασική ομάδα, μαμαδομάδα, και ότι έχει πάρα πολλά χρήσιμα αρχεία, τα οποία θα σας βοηθήσουν να θυλάσετε, αν θέλετε όντως να θυλάσετε. Υπάρχουν τόσοι πολλοί μύθοι γύρω από το θυλασμό, τους οποίους δεν γνώριζα καν πριν διαβάσω τα αρχεία, που οι περισσότερες γι' αυτό κιόλας δεν καταφέρνουμε να θυλάσουμε παραπάνω από ένα μήνα, ξέρω εγώ, 40 μέρες. Όλα αυτά τα δεν έχεις αρκετό γάλα, δεν χορταίνει το παιδί, αν έχεις μαστίτιδα δεν μπορείς να θυλάσεις, αν πρίζεται το στήθος σου δεν μπορείς να θυλάσεις. Όλα αυτά είναι και οι
πολύ συχνή μύθη που ακούμε όλες μας και που ουσιαστικά θεωρούμε ότι είναι δεδομένα και δεν καταφέρνουμε στο τέλος να θυλάσουμε. Όταν λοιπόν αποσαφήνισα αυτό το σύννεφο που υπήρχε γύρω μου και ενημερώθηκα πάρα πολύ καλά, έμεινα έγκυος και άρχισα να σκέφτομαι τι θα κάνω όταν γεννήσω. Εγώ λοιπόν θα επιστρέψω στη δουλειά πάρα πολύ άμεσα μετά τον τοκετό, κάτι που σημαίνει ότι δεν θα έχω την πολυτέλεια να είμαι με το παιδί και να κάνω τους λεγόμενους μαραθώνιους θυλασμούς που χρειάζεται να κάνεις τον πρώτο καιρό μέχρι να ρυθμιστεί η παραγωγή σου. Μόλις γεννάς λοιπόν θα πρέπει να αφήσεις το παιδί φυσικά να ρυθμίσει την παραγωγή σου. Όσο πιο πολύ το παιδί μπαίνει στο στήθος σου, τόσο πιο πολύ θα παράγεις και ουσιαστικά η κάθε μητέρα παράγει όσο χρειάζεται το δικό της παιδί. Γι' αυτό και πρέπει να αφήσουμε το παιδί να ρυθμίσει την παραγωγή σύμφωνα με τις ανάγκες του. Εγώ λοιπόν δεν θα έχω την πολυτέλεια να το κάνω αυτό. Γνωρίζω ότι θα μπορούσα να θυλάσω αν ήθελα, ακόμα και που θα επιστρέψω νωρίς στη δουλειά, ακόμα και αν δουλεύω αρκετές ώρες. Αλλά θα σας πω την αλήθεια μου ότι δεν θέλω να παλέψω με τη σύγχυση θυλών. Οι άλλοι δύο φροντιστές του παιδιού, ο άντρας μου και η μητέρα μου και η πεθερά μου, δεν θα είναι τόσο πρόθυμοι να χρησιμοποιήσουν άλλους μεθόδους σύντησης. Όταν ένα μωρό θυλάζει, είναι πάρα πολύ εύκολο να πάθει σύγχυση θυλών αν του δίνεται μπιμπερό. Με αποτέλεσμα μετά να μην θέλει το στήθος. Να μάθει την ευκολία του μπιμπερό, στην εύκολη ροή, στο πόσο εύκολα τρώει τον μπιμπερό και μετά να μην θέλει να δουλέψει πάνω στο στήθος, γιατί στο στήθος κάνει περισσότερη δουλειά για να βγάλει το γάλα, οπότε τεμπελιάζει ουσιαστικά και δεν θέλει το στήθος. Για να το αποφύγετε αυτό, αν θυλάζετε, θα πρέπει να κοιτάξετε άλλους μεθόδους σύντησης, δηλαδή να ταΐζουν το μωρό οι άλλοι φροντιστές, είτε με σύριγγα, είτε με κυπελάκι, είτε με ποτηράκι με πλαστικό, με σκληροστόμιο. Υπάρχουν διάφοροι μέθοδοι, οι οποίοι μας φαίνονται περίεργοι και λες, δύο μηνών μωρό, πώς θα πιει από ποτηράκι, πίνει όμως. Και εγώ δεν το περίμενα, αλλά συμβαίνει. Εγώ λοιπόν που ξέρω ότι θα έχω διάφορους φροντιστές, μπορεί να έχω και κάποια κοπέλα που θα κρατάει το παιδί, ήθελα να ταΐζετε το παιδί με μπιμπερό και να μην παλέψω με τη σύγχυση. Για να το κάνω λοιπόν αυτό, αλλά και το παιδί μου να πιει όσο το δυνατόν περισσότερο μητρικό γάλα, γιατί θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό το να του δώσω το δικό μου γάλα και να μην του δώσω φόρμουλα, θα πρέπει να καλύπτω τις ανάγκες του αντλώντας. Για να το κάνω λοιπόν αυτό, χρειάζομαι ένα ειδικό φυλαστρό, που σημαίνει ένα νοσοκομιακό φυλαστρό. Στην Ελλάδα είναι δύο οι εταιρείες που νοικιάζουν νοσοκομιακά φυλαστρά, η Μεντέλα και η Αμέντα. Αμέντα, δεν είμαι σίγουρη. Τα οποία ενοικιάζονται, δεν μπορείς να τα αγοράσεις και αν θες να τα αγοράσεις έχουν 2.500 ευρώ, οπότε εκτός αν έχεις σκοπό να κάνεις 7 παιδιά ξέρω και να αντλείς, δεν νομίζω να βγάλουν τα λεφτά τους ποτέ. Οπότε το νοικιάζεις, έχουν περίπου 60 ευρώ το μήνα, κάτι τέτοιο. Και τα νοσοκομιακά φυλαστρά είναι αυτά που προορίζονται για αποκλειστικές αντλήσεις, για να μην σας μειώσουν την παραγωγή σας. Αν θέλετε να κάνετε αποκλειστικές αντλήσεις, δεν μπορείτε να τις πετύχετε με ένα απλό φύλαστρο ηλεκτρικό, οικιακό. Αν θέλετε να κάνετε μία άντληση τη βδομάδα για να πάτε μια βόλτα, φυσικά και μπορείτε να πάρετε ένα οικιακό φύλαστρο. Υπάρχουν δηλαδή διαφορετικά φύλαστρα για διαφορετικές ανάγκες, ανάλογα με το πόσο συχνά αντλείτε και το πόσο τρώει το παιδί αντλημένο γάλα. Ψάχνοντας λοιπόν την καλύτερη λύση για αποκλειστικές αντλήσεις, έπρεπε ή να ενοικιάσω νοσοκομιακό φύλαστρο ή να αγοράσω hospital grade φύλαστρο, το οποίο και έκανα. Στην Αγγλία ενοικιάζουν αυτό που αγόρασα ως νοσοκομιακό, θεωρείται hospital grade, είναι το Spectra, το S1+, θα σας το έχω και μια φωτογραφία, το οποίο και αγόρασα από το αγγλικό Amazon, έχει περίπου, μαζί με έξτρα χωράνες που πήρα εγώ και ένα μπουστάκι το οποίο κρατάει το θύλαστρο για να μην το κρατάς έτσι, έχει περίπου 200 δολάρια, 200 ευρώ, ψέματα, 200 ευρώ. Αγόρασα λοιπόν το Spectra γιατί χρειαζόμουν ένα νοσοκομιακού επίπεδου θύλαστρο. Το επόμενο πράγμα που έκανα είναι να μπω σε μια ομάδα που λέγεται Θυλασμός και Θύλαστρο και να ενημερωθώ για το πρωτόκολλο αντλήσεων και για τις δυναμικές αντλήσεις. Το πρωτόκολλο αντλήσεων είναι το πόσο συχνά πρέπει να αντλείς
όταν κάνεις αποκλειστικές αντιλήσεις, έτσι ώστε να μην μειωθεί η παραγωγή σου. Από την αρχή λοιπόν που γεννάς, πρέπει να κάνεις 2 ώρες την ημέρα και κάθε 3 ώρες τη νύχτα, κάθε 2 ώρες την ημέρα και κάθε 3 ώρες τη νύχτα, άντληση. Η άντληση πρέπει να είναι περίπου 15-20 λεπτά, να μην ξεπερνάει τα 20 λεπτά και στα 2 στήθη ταυτόχρονα. Είναι καλύτερο να γίνεται διπλή άντληση, να μην γίνεται μόνο στο ένα στήθος. Θα πρέπει να αποσυμφορείτε σίγουρα και τα 2 στήθη σας. Εκτός αν ακόμα και τα 15 λεπτά συνεχίζει και βγάζει το στήθος γάλα, μετά περιμένετε μέχρι να σταματήσει να βγάζει το στήθος και συνεχίζετε για άλλα 5 λεπτά όσο δεν βγάζει γάλα. Αφού λοιπόν τηρείτε το πρωτόκολλο αντιλήσεων, θα δείτε ότι το στήθος θα προσαρμοστεί, δηλαδή θα προσαρμοστεί σε αυτό το ερέθισμα που του δίνεται με το φύλαστρο και θα παράγει όλο και παραπάνω. Αν θέλετε να ενισχύσετε την παραγωγή σας ακόμα περισσότερο, μπορείτε να κάνετε δυναμικές αντλήσεις. Οι δυναμικές αντλήσεις, αν τις ψάξετε, μπορείτε να τις ψάξετε είτε έτσι είτε με τον όρο power pumping. Και είναι, συνήθως γίνονται το πρωί που τα επίπεδα της προλακτίνης, αν τη λέω σωστά, είναι πιο υψηλά στο σώμα μας, οπότε και η παραγωγή μας είναι καλύτερη. Γίνεται λοιπόν τότε η δυναμική άντληση που έχει ένα συγκεκριμένο pattern, ένα συγκεκριμένο τρόπο που γίνεται. Αντλείς 10 λεπτά, ξεκουράζεις 10 λεπτά, αντλείς άλλα 10 λεπτά, τέλος πάντων είναι ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα. Μπορείτε να το ψάξετε, να το βρείτε πάρα πολύ εύκολα αν το γκουγκλάρετε, με το οποίο μπορείς να δώσεις ένα παραπάνω ερέθισμα στο στήθος σου και να παράγεις παραπάνω. Αυτό που είναι πάρα πολύ βοηθητικό, όπως σας είπα και στην αρχή, είναι ένα ραντεβού με μία σύμβουλο θυλασμού για να σας βοηθήσει είτε αντλείτε είτε θυλάζετε, να σας βοηθήσει με όλα τα εμπόδια και τα συχνά προβλήματα που μπορείτε να αντιμετωπίσετε, που μπορεί να αντιμετωπίσετε κατά τη διάρκεια του θυλασμού σας. Όπως επίσης μπορείτε να βρείτε και έναν παιδίατρο ο οποίος να είναι πιστοποιημένος IBCLC σύμβουλος θυλασμού. Αν κάνετε μία αναζήτηση στο Google IBCLC παιδίατρος, θα σας βγάλει τους πιο κοντινούς στην περιοχή σας, έτσι ώστε να έχετε μία βοήθεια από τον παιδίατρο. Είναι φυσικά πάρα πολύ βοηθητική και πάρα πολύ χρήσιμη. Αυτό που θέλω να πω και είναι συχνό που το ακούω, είναι ότι δεν θα έπρεπε να κάνετε αντλήσεις όσες θυλάζετε, δεν θα έπρεπε να κάνετε αντλήσεις πριν εδραιωθεί ο θυλασμός σας. Η εδραίωση του θυλασμού γίνεται περίπου στις 40 ημέρες και είναι όταν πλέον δεν νιώθετε το στήθος σας να πρίζεται. Έχετε ένα μαλακό στήθος και το στήθος πλέον έχει προσαρμοστεί στις ανάγκες του μωρού και παράγει γάλα όταν το μωρό μπαίνει στο στήθος. Και όχι απλά γιατί μείνατε μισή ώρα και πρίστηκε, φούσκωσε το στήθος και τρέχει γάλα. Τότε λοιπόν ξέρουμε ότι έχει εδραιωθεί ο θυλασμός. Από εκεί και έπειτα μπορείτε να ξεκινήσετε να κάνετε αντλήσεις, εκτός αν κάνετε όπως εγώ θα κάνω αποκλειστικές, οπότε ξεκινάτε από την αρχή. Αν λοιπόν δεν μπει το μωρό στο στήθος, θα πρέπει σίγουρα να ακολουθήσετε, όπως σας είπα, το πρωτόκολλο αντλήσεων και να μην χάνετε αντλήσεις, γιατί ουσιαστικά αυτό που θα κάνετε είναι να μειώσετε την παραγωγή σας και με τον καιρό να βγαίνει όλο και λιγότερο γάλα και να μην μπορείτε να ανταποκριθείτε στις ανάγκες του παιδιού. Αυτά λοιπόν είναι που με οδήγησαν να αποφασίσω να κάνω αποκλειστικές αντλήσεις. Δεν είναι κάτι εύκολο, ξέρω ότι είναι πολύ κουραστικό. Έχω περάσει με το Φίλιππο τις αντλήσεις και τη φόρμουλα και τις αποστηρώσεις και το βραδινό που πρέπει να ετοιμάσεις μπιμπερό. Τα έχω περάσει, τα ξέρω πόσο δύσκολα είναι. Το έχω καταλήξει και το έχω αποφασίσει μετά από αρκετή ενδοσκόπηση με τον εαυτό μου. Και πιστεύω ότι είναι αυτό που ταιριάζει σε μένα και στην οικογένειά μας καλύτερα. Πάντα ο θυλασμός είναι η καλύτερη απόφαση και η καλύτερη λύση. Αν δεν μπορείτε να το πετύχετε και αν δεν ταιριάζει σε εσάς, η αντλήση είναι η αμέσως επόμενη καλύτερη λύση, έτσι ώστε το παιδί σας να πίνει το δικό σας γάλα. Ίσως κάνω ένα επόμενο βίντεο με μύθους για το θυλασμό και να συζητήσουμε λίγο αυτά ή αν θα σας άρεσε να κάνουμε ένα Q&A για το θυλασμό. Πάντως θα ήθελα πάρα πολύ να δω τα σχόλιά σας και τη δικιά σας οπτική και να μου πείτε τις δικές σας εμπειρίες με το θυλασμό, τι είναι αυτό που σας οδήγησε ίσως να μην θυλάσετε, να μην τα καταφέρετε ή τι είναι αυτό που σας οδήγησε να μην θέλετε να θυλάσετε ή να θέλετε πολύ να θυλάσετε, γενικά τη δική σας εμπειρία σε όλο αυτό. Θα χαρώ πάρα πολύ να το διαβάσω. Και να μου πείτε και τι άλλο θέλετε να δείτε σε βίντεο γύρω από τη μητρότητα και το θυλασμό.
ελπίζω να είστε όλες καλά, θα σας δω σύντομα σε επόμενο βίντεο. Σας αγαπώ πολύ, φιλιά!